Χθες εκδικάστηκε η περιβόητη δίκη στην Ολομέλεια για να δούμε τελικά αν οι εταιρείες διαχείρισης, οι servicers, όπως είπατε, οι εντολοδόκοι δηλαδή, οι εκούσιοι αντιπρόσωποι των funds, δηλαδή των εταιρεών που έχουν τις απαιτήσεις, αν μπορούν να διενεργούν διαδικαστικές πράξεις και πολλό δε μάλλον αν μπορούν να διενεργούν πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, μεταξύ των οποίων και κατασχέσεις και πληστηριασμούς. Να πούμε, κύριε Σαχίνη, ότι όπως είχαμε πει και στην τελευταία κουβέντα μας, εμείς θεωρούμε ότι το ζήτημα είναι λυμένο ήδη από το 2007, με απόφαση του Αρείου Πάγου. Ο εκούσιος αντιπρόσωπος δεν μπορεί να διεξάγει δίκη στο όνομά του. Πολλό δε μάλλον να διενεργήσει πράξεις αναγκαστικής εκτέλεσης, οι οποίες προϋποθέτουν μια δραστική επέμβαση σε περιουσιακά δικαιώματα του πολίτη. Άρα διέπονται και από μια αυστηρή τυπολατρία. Υπ' αυτήν την έννοια, εμείς θεωρούμε ότι δεν τίθεται ζήτημα, παρά την εισήγηση του εισαγγελέα, του αντιεισαγγελέα. Μισό λεπτό. Όχι εσείς απλά θεωρείτε. Ομόφωνα το πέμπτο τμήμα, αν θυμάμαι καλά, είπε το ίδιο πράγμα. Σωστά, δεν θυμάμαι. Ναι, υπάρχουν και αποφάσεις αντίθετες, εξού και η παραπομπή στην Ολομέλεια. Mm-hmm. Αλλά θέλω να πω στο σημείο αυτό, κύριε Σαχίνη, ότι αναδείχθηκε, γιατί είναι και μεγάλα τα συμφέροντα όπως αντιλαμβάνεστε και όπως αντιλαμβάνονται και οι ακροατές μας, προϊόντος του χρόνου αναδείχθηκε μια αντίθετη άποψη, η οποία βέβαια δεν ερίδεται ούτε νομολογιακά αλλά ούτε και στον νόμο, γιατί για να διεξάγει ο εκούσιος αντιπρόσωπος, ο εντολοδόχος, δίκη στο όνομά του, θα πρέπει αυτό να προβλέπεται από το νομοθέτημα, από τον ίδιο τον νόμο. Στην προηγουμένη περίπτωση λοιπόν, οι εταιρείες διαχείρισης, οι αντιπρόσωποι δηλαδή των δικαιούχων, συνδέοντας τον νόμο του 2003, ο οποίος δεν προβλέπει τη δυνατότητα αυτή τη διεξαγωγή δηλαδή δίκης αλλά και πράξεων εκτέλεσης στο όνομά τους, επιλέγοντας λοιπόν αυτόν τον νόμο για άλλους λόγους, για να έχουν φορολογικές ατέλειες, έτσι, για να μην κάνουν πρόταση στο δανειολήπτη πριν τη μεταβίβαση του δανείου, έτσι. Γι' αυτό επέλεξαν τον νόμο του 2003. Τι να κάνουμε όμως που ο νόμος του. Βρήκαν μπροστά τους λοιπόν αυτό. Δεν προβλέπει τη δυνατότητα αυτό. Θα έπρεπε λοιπόν ο ιδιοκτήτης του δανείου, τα funds πια, να εμφανιστούν πριν φτάσουμε στο. Κυρία Σαχίνη, ξέρετε τι. Δηλαδή, αν η Ολομέλεια επιτρέψει στις εταιρείες διαχείρισης να διενεργούν πράξεις εκτέλεσης, θα βρεθούμε στο εξής παράλογο, να έρχεται ο ισχυρός, που στην προκειμένη περίπτωση είναι η εταιρεία διαχείρισης, και να επιλέγει από κάθε νομοθέτημα αυτό που τον συμφέρει. Δηλαδή, ο 4354 του 2015 προβλέπει τη δυνατότητα ο εκούσιος αντιπρόσωπος, η εταιρεία διαχείρισης, να διεξάγει δίκη στο όνομά του. Μην κουράζετε, κύριε Καλτσά, μην κουράζετε. Πολύ απλά, αυτές οι εταιρείες διαχείρισης των funds θα επιλέγουν από τον ένα νόμο να μην ειδοποιούν τον οφειλέτη, να υπεφεύγουν φορολογικών υποχρεώσεων, ακριβώς, να παίρνουν το δάνειο να μεταβιβάζεται, και από τον άλλο νόμο να μπορούν αυτοί να κάνουν την εκτέλεση, ενώ κανονικά δεν πρέπει. Αυτό θα γινόταν. Εγώ θέλω πριν το χθεσινό να μου πείτε, φτιάχτηκε ένα κλίμα, να μην το ξεχνάμε. Ναι, υπάρχει, κοιτάξτε κύριε Σαχίνη, πάντα η περιραίουσα ατμόσφαιρα δημιουργείται από τον ισχυρό. Η περιραίουσα ατμόσφαιρα λοιπόν που έχει δημιουργηθεί είναι ότι έχει προεξοφληθεί μια θετική απόφαση για τις εταιρείες διαχείρισης. Μάλιστα. Αυτό έπραξαν δημοσιεύματα συστημικών μέσων στο διαδίκτυο από το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα. Αυτό έπραξε και η ίδια η Τράπεζα της Ελλάδος με ανακοίνωσή της, προεξοφλώντας τη θετική για τις εταιρείες διαχείρισης απόφαση της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου. Έχει δημιουργηθεί δηλαδή μια περιραίουσα ατμόσφαιρα, που πάντα όμως, επαναλαμβάνω, δημιουργείται από αυτόν που έχει την υπεροχή στα μέσα μαζικής επικοινωνίας. Υπάρχει λοιπόν μια περιραίουσα ατμόσφαιρα ότι θα δικαιωθούν οι εταιρείες διαχείρισης και θα ξεμπλοκάρουν οι πληστηριασμοί, οι οποίοι δεν είναι μπλοκαρισμένοι, να το σημειώσουμε αυτό. Απέναντίας γίνονται 1500 πληστηριασμοί την εβδομάδα, κύριε Σαχίνη. Την εβδομάδα. Σωστά. Αυτό θα πρέπει να προβληματίζει τον κόσμο, γιατί εδώ είναι κοινωνικό το ζήτημα. Γίνονται 1500 πληστηριασμοί την εβδομάδα. Δεν υπάρχει καμία πρόβλεψη, καμία νομοθετική πρωτοβουλία για την προστασία της πρώτης κατοικίας. Έπεσε η οριστική τραφόπλακα στην προστασία της με την ψήφιση και την εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου. Επομένως θα πρέπει εδώ να αναλογιστούμε ότι υπάρχει μια στρατηγική επιλογή
Γιατί, κύριε Σαχίνη, όταν εμφανίζεται ο αντισαγγελέας του Αρείου Πάγου χθες στην Ολομέλεια και εισηγείται υπέρ της δυνατότητας των εταιριών διαχείρισης. Ουσιαστικά δηλαδή αυτή είναι η άποψη του κυρίου Ντογιάκου. Μισό λεπτό να το καταλάβω. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου εισηγείται υπέρ των εταιριών διαχείρισης. Η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, κύριε Σαχίνη, και λυπάμαι που το λέω, εισηγείται υπέρ των εταιριών διαχείρισης. Αφού έγινε λοιπόν αρνητικός πρωταγωνιστής τις προηγούμενες μέρες, θυμάστε με τη γνωμοδότηση σε σχέση με τις ελεγκτικές αρμοδιότητες της ΑΔΑΕ, ήρθε χθες να εισηγηθεί, χωρίς βέβαια να είναι δεσμευτική η εισήγησή της, ούτε έχει αποφασιστικό χαρακτήρα, αλλά είναι όμως μία τάση, είναι μία άποψη, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι η εισαγγελία του Αρείου Πάγου είναι διορισμένη από την εκάστοτε κυβέρνηση, κύριε Σαχίνη. Πώς δηλαδή, λέτε τώρα, και κύριε... μία τάση, αν μου επιτρέπετε, δείχνει και μία τάση και μία επιλογή και από την πλευρά της κυβέρνησης, η οποία έχει ρίξει τον μπαλάκι στην Ολομέλεια προκειμένου, όπως λέγαμε την προηγούμενη φορά, να μην αναλάβει το πολιτικό κόστος ενός, ας το πούμε έτσι, ξεμπλοκαρίσματος των πληστηριασμών και μάλιστα σε προεκλογική περίοδο. Δηλαδή αυτά πρέπει να το προβληματίσουν τον κόσμο. Όταν έχουμε εδώ μια επιλογή λοιπόν να ευνοήσουμε τον ισχυρό που είναι η εταιρεία διαχείρισης, όταν το αμέσως προηγούμενο χρονικό διάστημα, κύριε Σαχίνη, υπάρχει μια ξεκάθαρη επιλογή να ευνοήσουμε τα καρτέλ της ενέργειας με τη ρήτρα αναπροσαρμογής και αμέσως μετά τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Εδώ και από την άλλη πλευρά δίνουμε στον πολίτη 20 και 25 ευρώ το μήνα για να πάει να αγοράσει γάλα, όταν έχουν συμβεί όλα αυτά που έχουν συμβεί, έχουν γίνει απευθείας αναθέσεις δισεκατομμυρίων ευρώ με αδιαφανή κριτήρια. Εδώ υπάρχει ένα κοινωνικό ζήτημα. Πώς μοιράζεται ο πλούτος σε αυτή τη χώρα, κύριε Σαχίνη, γιατί τελικά εκεί καταλήγουμε, έτσι. Κύριε Καλτσά, κοιτάξτε, εγώ θα μείνω στο ότι είναι την επιλογή των ανωτάτων δικαστών κάνει η εκάστοτε κυβέρνηση, όμως θα μείνω στο ανεξάρτητη λειτουργία της δικαιοσύνης και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου. Όμως πώς γίνεται συμπτωματικά σε όλα τα μεγάλα ζητήματα η εισαγγελία του Αρείου Πάγου, οι εισηγήσεις της να είναι κόντρα στο κοινό αίσθημα? Δεν θα πω κάτι άλλο, θα μου πείτε δεν δικάζουν οι δικαστές και δεν εισηγούνται με το κοινό αίσθημα. Μάλιστα, το λαμβάνω όμως υπόψη τους. Δεν μπορεί δηλαδή εδώ ο εισαγγελέας, η εισαγγελία του Αρείου Πάγου να εισηγείται πάλι υπέρ του δυνατού. Είναι εντυπωσιακό. Ακριβώς, κύριε Σαχίνη, είναι όπως ακριβώς το θέσατε. Δηλαδή, το είπα και νομίζω και προηγουμένως ότι εδώ δημιουργήθηκε μία αντίθετη άποψη ουσιαστικά εκ του μη όντως. Δηλαδή, δημιουργήθηκε μία άποψη προϊόντος του χρόνου, επειδή πραγματικά τα συμφέροντα που διακυβεύονται είναι πάρα πολύ μεγάλα. Αλλά να σας πω κάτι, κύριε Σαχίνη, και θα πρέπει να το γνωρίζουν αυτό και το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά και οι αραιοπαγίτες που θα κληθούν να αποφασίσουν. Εδώ, οι εταιρείες απόκτησης απαιτήσεων, δηλαδή οι εταιρείες ειδικού σκοπού, οι αλλοδαπές, διαχειρίζονται χαρτοφυλάκια δισεκατομμυρίων ευρώ και έχουν συσταθεί, κύριε Σαχίνη, με κεφάλαιο 100 και 150 ευρώ. Και μιλάμε για εταιρείες οι οποίες ουσιαστικά λειτουργούν, επιτρέψτε μου την έκφραση, δεν προσφέρουν τίποτα στην ελληνική οικονομία, απολύτως τίποτα, και λειτουργούν παρασιτικά. Δεν φορολογούνται εδώ, υπάρχει δηλαδή ένας πλούτος ισορρευμένος από νομικά πρόσωπα, τα οποία και αδιαφανώς λειτουργούν, έχουν συσταθεί με πάρα πολύ μικρό κεφάλαιο, με συνοπτικές διαδικασίες, και παρά τα αυτά βλέπουμε εδώ να υπάρχει μια... Δεν θέλω να το πω, κύριε Σαχίνη, αλλά με προβληματίζομαι όταν δημιουργείται τάχιστα μία αντίθετη άποψη, η οποία δεν ερίδεται ούτε στη θεωρία ούτε στην ομολογία. Το λιγότερο που μπορώ να κάνω είναι να με προβληματίσει. Και όταν βλέπουμε και την εισαγγελία του Αρείου Πάγου, όπως πολύ σωστά είπατε, να μην ταυτίζεται με το κοινό περί δικαίου αίσθημα, πραγματικά με προβληματίζει και θα πρέπει να προβληματίσει και τον κόσμο αυτό. Πείτε μου κάτι, πόσοι περίπου είναι οι δικαστές σε αριθμό στην Ολομέλεια, χοντρικά, αν έχετε εικόνα, έχετε? Οι δικαστές χοντρικά πρέπει να είναι περί τους 70. Ναι, τώρα με επιφύλαξη, αλλά εκεί ναι. Πρέπει να είναι. Η απόφαση δεν είναι να βγει σήμερα, φαντάζομαι. Όχι, η απόφαση εκτιμάμε ότι πριν τους 2 μήνες δύσκολα θα εκδοθεί, αλλά είμαι πεπισμένος ότι θα δημοσιευτεί πριν τις εκλογές. Γιατί 2 απόψεις είναι... δεν θεωρώ ότι
Δεν θεωρώ ότι θα υπάρχει κάποια ιδιαίτερη αιτιολογία είτε στη μία είτε στην άλλη περίπτωση. Θεωρώ ότι είναι μοιρασμένα κουκιά, κύριε Σαχίνη. Mm-hmm. Είναι γνωστές οι απόψεις. Επομένως, δεν θεωρώ ότι θα αργήσει να γίνει η διάσκεψη και να δημοσιευτεί η απόφαση. Πάντως, σε αυτό το διάστημα και μέχρι τη δημοσίευση της απόφασης, μπορεί να παραστεί μια εταιρεία διαχείρισης services για λογαριασμό fund σε δικαστήριο? Ναι, μπορεί να παραστεί. Μπορεί. Αυτό εξαρτάται από από τον δικαστή. Αυτό θα εξαρτηθεί από την απόφαση που θα εκδώσει και θα δημοσιεύσει και από την κρίση που θα έχει το πρωτοβάθμιο δικαστήριο. Μπορεί να είναι με τη μία άποψη μέχρι να δημοσιευτεί η απόφαση της Ολομέλειας. Μπορεί να πάει με την άλλη άποψη και υπάρχει και μία τρίτη λύση να αναβάλει την έκδοση της απόφασής του μέχρι να αποφασίσει η Ολομέλεια του Αρείου Πάγου. Άρα, κύριε Καλτσά, εγώ θα το πω και εσείς, εδώ είναι το κρίσιμο αν υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα και στην κάθε Αθήνα. Διότι οι συνταξιούχοι δικαστές μπορεί να είναι μέλη ανεξαρτήτων αρχών και να κινούνται, αλλά εδώ είναι το κρίσιμο να υπάρχουν δικαστές στην Αθήνα. Είναι κρίσιμο, κύριε Σαχίνη, γιατί αφορά πάρα πολύ μεγάλο, με πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας. Όταν αυτή τη στιγμή γίνονται 1.500 πληστηριασμοί τη βδομάδα και πολλοί εξ αυτών είναι για μικρές απαιτήσεις, κύριε Σαχίνη, για απαιτήσεις 30 και 40 χιλιάδων ευρώ. Βγαίνουν σπίτια αξίας 70 και 80 χιλιάδων ευρώ στον πληστηριασμό για απαιτήσεις 30 και 40 χιλιάδων. Και αυτό είναι καθημερινό φαινόμενο. Mm. Πριν τις γιορτές μου έτυχε περίπτωση να εκπληστηριάζεται χειρίστηκα, δηλαδή υπόθεση δανειολήπτριας που εκπληστηριαζόταν το ακίνητό της, μιλάμε κύριε Σαχίνη, για ένα προσφυγικό στη Νίκαια του Πειραιά, 18 τετραγωνικών, ναι, αξίας 17.000 ευρώ. Και αυτό το ακίνητο λοιπόν, που ήταν η πρώτη κατοικία της δανειολήπτριας, μονογονεϊκή οικογένεια σημειωτέων, αυτό το ακίνητο λοιπόν προσπάθησε μια εταιρεία διαχείρισης, ας μην πούμε ποια είναι, δεν είναι και πολλές, προσπάθησε λοιπόν, επεδίωξε να το εκπληστηριάσει για μία απέτηση 30.000 ευρώ. Ένα, επαναλαμβάνω, ακίνητο 18 τετραγωνικών ισόγεια προσφυγική κατοικία στη Νίκαια, εμπορικής αξίας 17.000 ευρώ, προσπάθησε μία εταιρεία διαχείρισης για απέτηση 30.000 ευρώ να το εκπληστηριάσει. Ευτυχώς ο δικαστής στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων και... Μάλιστα. Η οικογένεια έκανε πρωτοχρονιά στο σπίτι της. Μάλιστα. Μέσα σε όλα αυτά έρχεται και η πληροφορία, δεν ξέρω αν την έχετε υπόψη σας κι εσείς, ότι η ΑΔΕ, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, για να μην την μπλέξουμε με την άλλη, επαναφέρει το μέτρο της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών και πληστηριασμών ακινήτων ως μέτρα αναγκαστικής ύσπραξης μετά την εκτόξευση των ληξιπρόθεσμων χρεών, δεν τα λένε αυτά, αξιοποιώντας πλήρως το σύστημα ύσπραξης. Θα έρθουν και από το δημόσιο καμπάνες. Είναι μεγάλο πρόβλημα, κύριε Σαχίνη. Έχουν εκτοξευτεί τα χρέη των πολιτών και απέναντι στους ιδιώτες αλλά και απέναντι προς το ελληνικό δημόσιο. Βάλλονται πανταχώθεν, δεν έχουν νομοθετικά. Το μοναδικό νομοθετικό εργαλείο που υπάρχει, κύριε Σαχίνη, είναι ο πτωχευτικός νόμος, που στην καλύτερη περίπτωση, αν θεωρηθείς ευάλωτος, που ευάλωτος θεωρείς αν έχεις εισόδημα κάτω από 7.000 ευρώ ετησίως, mm-hmm, και το ακίνητό σου δεν αποτιμάται με βάση τον ένφυ απάνω, η φορολογητέα του αξία πάνω από 120.000, αντιλαμβάνεστε γιατί συζητάμε. Και αντιλαμβάνεστε και πόσοι άνθρωποι μένουν εκτός μετά την αύξηση των αντικειμενικών αξιών. Πάρα πολλοί άνθρωποι μένουν εκτός από το μέτρο αυτό. Από την δυνατότητα δηλαδή να υπαχθούν ως ευάλωτοι και να προστατεύσουν την κυριαρχία τους. Αλλά μετά την εφαρμογή του πτωχευτικού νόμου, ακόμα και ο ευάλωτος, στην καλύτερη περίπτωση αυτό που θα μπορεί να κάνει είναι να μεταβιβάσει το ακίνητό του στον ενδιάμεσο φορέα που να συσταθεί και να μένει μέσα πληρώνοντας ένα ενίκιο, το οποίο μάλιστα δεν θα προσμετράται αργότερα όταν θα του δοθεί η δυνατότητα, εάν επιθυμεί να επαναγοράσει το ακίνητο. Δηλαδή έχεις πληρώσει το δάνειό σου, ναι, όσο έχεις πληρώσει από αυτό. Μάλιστα. Όλοι οι άνθρωποι έχουν πληρώσει, ειδικά δανειολήπτες ελβετικού φράγκου, έχουν πληρώσει... Η μεγάλη χαμένη της ιστορίας. Περνάνε, ας πούμε, το κεφάλαιο το αρχικό, έτσι, και χρωστάνε τώρα το διπλάσιο κεφάλαιο. Θα μένει στο σπίτι σου πληρώνοντας ενίκιο στον ενδιάμεσο, ναι, φορέα, και μετά από 12 χρόνια
όταν θα διαπραγματευτεί στην επαναγορά του, τίποτα από αυτό δεν θα συνυπολογιστεί. Θα πρέπει δηλαδή να διαπραγματευτείς από την αρχή την αγορά ενός ακινήτου πιθανότατα σε μεγαλύτερη αξία από αυτήν που το είχες αγοράσει μέσω της δανειοδότησης. Α, δεν θα φέρετε το ενίκιο λοιπόν από το... Δεν θα φέρετε, όχι, δεν θα φέρετε ούτε τι έχεις δώσει μέχρι το εκείνη τη στιγμή, ούτε το ενίκιο που θα πληρώνεις. Άρα στην ουσία πληρώνεις καπάρο να μένεις μέσα στο σπίτι σου, αυτό μου λέτε. Πληρώνεις καπάρο, ναι, ουσιαστικά, το οποίο μετά αν θες να το διατηρήσεις θα πρέπει ουσιαστικά να το διπλοπληρώσεις και να το τριπλοπληρώσεις σε περίπτωση ας πούμε των δανειολήπτων σε ελβετικό φράγκο, που και εκεί κύριε Σαχίνη θα πρέπει να δοθεί μια λύση. Είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά έχουν... Αυτοί και αν την έχουν πατήσει. Έχουν μπλακεί, κύριε Σαχίνη, οι άνθρωποι αυτοί έχουν μπλακεί σε προϊόντα, ενώ αγόρασαν ένα στεγαστικό προϊόν, έχουν μπλακεί σε προϊόντα τα οποία ουσιαστικά... με τα οποία δεν γνωρίζουν τι κεφάλαιο θα επιστρέψουν. Έχουν βρεθεί σε μια περιδίνηση, είναι διπλά άτυχοι γιατί αγόρασαν τα κινητά τους και στην εποχή της φούσκας, άρα υπερτιμημένα, αλλά τα αγόρασαν και με το συγκεκριμένο προϊόν το οποίο έχει εκτοξεύσει τις υποχρεώσεις τους, είναι σε απόγνωση, μιλάμε για 70.000 οικογένειες, πρέπει να δοθεί μια λύση, διαφορετικά πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις. Είναι πραγματικά σε απόγνωση. Έχω εντολής. Γνωρίζω κόσμο που έχει δανειοδοτηθεί με τέτοιου είδους προϊόντα και μιλάμε και για ανθρώπους, κύριε Σαχίνη, οι οποίοι ήταν και είναι συνεπείς έστω και δυνάμει ρυθμίσεων. Σωστό, γιατί δεν μπορείς να ανταποκριθείς και σε αυτά τα δάνεια από ένα σημείο και μετά αν δεν ρυθμίσεις. Έχετε δίκιο. Με την εκεί ανατίμηση του νομίσματος και της ισοτιμίας. Κύριε Καλτσά, απαντήστε σας παρακαλώ στο φίλο το Δημήτρη. Δεν ξέρω γιατί το ρωτά, κάτι θα έχει υπόψη του. Έχει πέσει λίγο στην αντίληψη του εξαιρετικού κύριου Καλτσά να χρησιμοποιούν άσχετους αντικλήτους ονόματα στην τύχη από τις τράπεζες? Δεν ξέρω γιατί το ρωτά. Συνήθως ο αντίκλητος διορίζεται με βάση το αρχικό συμβατικό έγγραφο. Επομένως δεν έχει υποπέσει στην αντίληψή μου κάτι αντίστοιχο. Και δεν θεωρώ ότι ασκεί και κάποια ουσιώδη επιρροή, αλλά θα πρέπει, αν θέλουμε να το διακριβώσουμε αυτό, θα πρέπει να αναφέρουμε την αρχική σύμβαση, όπου συνήθως εκεί περιλαμβάνεται κάποιος αντίκλητος, αν έχει διοριστεί αντίκλητος. Μάλιστα. Θέλω να κλείσουμε με μία απόφαση που έχετε στα χέρια σας, η οποία δεν είναι από ομαδική προσφυγή, είναι ατομική προσφυγή, που αφορά όμως τη ρήτρα, και θέλω να τα ακούσει ο κόσμος αυτό. Ναι, δημοσιεύτηκε χθες μια πολύ σημαντική απόφαση από το Πρωτοδικείο του Πειραιά, από το Τμήμα των Ασφαλιστικών Μέτρων, με την οποία απόφαση πιθανολογήθηκε η ρήτρα του συγκεκριμένου παρόχου. Θα πω ποιος είναι ο παρόχος, είναι η Golton. Πιθανολογήθηκε λοιπόν ότι η ρήτρα αναπροσαρμογής της χρέωσης προμήθειας που έχει συμπεριλάβει στο συμβόλαιο θα κριθεί παράνομη και καταχρηστική από το τακτικό δικαστήριο που και θα πρέπει να ασκήσουμε την κύρια αγωγή μας. Μέχρι τότε λοιπόν ο συγκεκριμένος πελάτης που μάλιστα διατηρεί ένα μικρό κατάστημα εστίασης στα Τρίκαλα Θεσσαλίας θα συνεχίζει να προστατεύεται μέχρι εκδόσεως της απόφασης από το τακτικό δικαστήριο, θα συνεχίζει να προστατεύεται από την αποκοπή της ηλεκτροδότησης του καταστήματός του σε περίπτωση που δεν αποπληρώσει το ποσό που αντιστοιχεί τη συσσωρευμένη ρήτρα αναπροσαρμογής και υπερβαίνει τις 25.000 ευρώ. 25.000, μάλιστα. 25 και έχει πληρώσει και μέρος αυτής. Έχει πληρώσει τουλάχιστον 20.000 από αυτήν. Μάλιστα. Πέρασε τα 200 ευρώ σήμερα. Μιλάμε τώρα, καλά πάμε. Αυτό το μικρό κατάστημα εστίασης στα Τρίκαλα Θεσσαλίας πλήρωσε από τον Ιούλιο του 2021 μέχρι τον Ιούλιο του 2022 πλήρωσε κύριε Σαχίνη 78.000 ευρώ.